Πολλά είναι τα ζευγάρια που θα καταθέσουν ξεχωριστέ φορολογικέ δηλώσει το 2019, αξιοποιώντα την ευκαιρία που του δίνει η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να υποβάλουν τη σχετική αίτηση ω τι 28 Φεβρουαρίου. Είναι χαρακτηριστικό πω σε διάστημα τεσσάρων ημερών από τη στιγμή που άνοιξε η εφαρμογή στην ΑΔΑΕ, 2.100 φορολογούμενοι γνωστοποίησαν την πρόθεσή του στη φορολογική αρχή. Ωστόσο, πολλέ είναι οι παγίδε που θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι που θα θελήσουν να υποβάλουν χωριστέ δηλώσει. Πρώτα απ' όλα, το τεκμήριο. Όταν κάνει το ζευγάρι μαζί δήλωση, το, τεκμήμα, το εισόδημα που πρέπει να καλύψουν είναι από 2.500 ο καθένα. Αυτομάτω, με ξεχωριστή δήλωση, πάει το τεκμήριο στι 3.000 για τον καθένα. Επίση, όταν ένα από του δύο έχει αμάξι και ο άλλο έχει εισόδημα, το εισόδημα του ενό καλύπτει το τεκμήριο του άλλου. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα υπάρχει αλληλοκάλυψη τεκμηρίων. Mm -hmm. Θα είναι ανεξάρτητο και θα πρέπει το άτομο μόνο του. Με τα εισοδήματα που έχει ή δεν έχει, να καλύψει το τεκμήριο ή με κάποιου άλλου τρόπου. Αυτή είναι η πρώτη παγίδα που έχουμε. Άμα. Από εκεί και έπειτα, ε, δεν βλέπω ότι είναι προ όφελο, αφού δεν θα είναι ανεξάρτητα τα εισοδήματα. Δηλαδή δεν έχει. Θα μπορούσα να κάνω μια πρόταση σε αυτό το θέμα. Εφόσον ένα ζευγάρι έχει έχουν και οι δύο σύζυγοι κωδικού, θα μπορούσαν κάνοντα μία φορολογική δήλωση να βγαίνουν δύο εκαθαριστικά. Μειονεκτήματα εκτήματα όμω υπάρχουν δύο βασικά. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορούν να μεταφερθούν εισοδήματα του ενό στον άλλον για να καλύψουν τα τεκμήρια, που είναι σημαντικό πρόβλημα στη στο φορολογικό σύστημα το δικό μα. Το δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορούν να μεταφερθούν επίση ε, οι δαπάνε για το χτίσιμο του αφορολόγητου, όταν ο ένα καλύψει το δικό του όριο, να μεταφερθεί στο εισόδημα του άλλου συζύγου, ώστε να τύχουν και οι δύο το ύψο του αφορολόγητου. Ωστόσο υπάρχουν και τα κίνητρα για τα ζευγάρια που θα θελήσουν να υποβάλουν ξεχωριστά φορολογική δήλωση. Σήμερα που χρωστάνε πάρα πολλά άτομα, όταν ο ένας εκ τους δύο από, το δύο, από τα δύο άτομα χρωστάει, δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα και το άλλο άτομο. Δεν μπορεί να κάνει μια μεταβίβαση ακινήτως. Σε αυτή την περίπτωση όταν κάνουν ξεχωριστέ δηλώσει. Και ο ένα από του δύο δεν χρωστάει, μπορεί να είναι φορολογικά ενήμερο, να πάρει φορολογική ενημερότητα και να κάνει τη διαδικασία πώληση, μεταβίβαση στα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Ω προ το θέμα των επιδομάτων, πάλι θα πρέπει να υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ των αφήμων. Δεν είναι δυνατόν μία σύζυγο που έχει οικιακά, που δεν έχει εισόδημα και ο άνδρα τη έχει ένα μεγάλο εισόδημα, ή το αντίθετο, να πάρει τα βοηθήματα τα οποία δίνουν, είτε κοινωνικό εισόδημα ηλίγγιση, είτε όλα τα άλλα. <συσχε> δηλαδή πάλι δεν θα πιστεύω, εντελώ ανεξάρτητη η δήλωση. Σε αυτό το θέμα δεν υπάρχουν ακόμη διευκρινήσει όμω. Όποιο ε, σκεφτεί να υποβάλει χωριστή φορολογική δήλωση, θα πρέπει να το σκεφτεί δύο και τρει και τέσσερι φορέ. Στην εφαρμογή εισήλθαν 6.500 φορολογούμενοι, χωρί πάντω να δηλώσουν όλη πρόθεση φορολογικού διαζυγίου, εξετάζοντα τα υπέρ και τα κατά μια τέτοια απόφαση. Η ειδική εφαρμογή θα μείνει ανοιχτή και μετά την καταληκτική ημερομηνία τη 28η Φεβρουαρίου και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολή τη εμπρόθεσμη δήλωση φορολογία εισοδήματο αποκλειστικά για του φορολογούμενου που συνάπτουν ή δηλώνουν γάμου μετά τι 28 Δευτέρου 2019.